Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι και σε ένα διαφορετικό χώρο σήμερα. Επίσης τρίζει η καρέκλα μου. Τρίζει η θέση μου που λένε. Τρίζει η θέση μου. Χα! Είμαι τόσο χαρούμενη γιατί θα σας κάνω huge haul Christmas. Γιατί, όπως ξέρετε, ανοίξαμε το σπιτικό μας. Το μπούκωμα που βλέπεις είναι παροδικό. Έχω κάνει και rapid test. Έχω κάνει και PCR, είμαι καθαρότατη. Είναι μια ίωση που κυκλοφορεί. Και ανοίξαμε το σπιτικό μας και έπρεπε να πάρουμε στολίδια από το μηδέν. Δεν θα σας δείξω οικονομικές λύσεις, μην περιμένετε κάτι τέτοιο από μένα αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι καλά με τα Χριστουγεννιάτικα, ανυπομονώ τόσο πολύ. Πραγματικά ανυπομονώ από αρχές Νοεμβρίου νομίζω, από Οκτώβρη, τέλη Οκτώβρη να στολίσουμε. Αλλά είπα θα κάνεις υπομονή Καλίνα μου, θα κάνεις υπομονή και θα στολίσεις τέλη Νοέμβρη. Πόσο υπομονή να χωρέσεις ένα άνθρωπο 1,68 πείτε μου. Ναι, όσο χώρεσε τόσο καιρό. Είμαι όμως τόσο χαρούμενη γιατί σήμερα πήραμε και τα δέντρα μας. Το οποίο δεν θα σας το δείξω όμως σε αυτό το vlog. Θα σας δείξω vlog σε αυτό το haul. Θα σας δείξω το κουτί του. Γιατί δεν το ανοίγουμε τώρα. Γιατί άμα το ανοίξουμε τώρα, ξέρετε τι έχει να γίνει, έτσι. Παντού θα γεμίσει πρασινάδα ο τόπος. Και πρέπει να στολίσουμε το επόμενο Σάββατο. Οπότε δεν λέει τώρα. Και σε αυτήν εδώ τη γωνία που βλέπεις εδώ, τον κάκτο, τον βλέπεις έτσι, το φίλο μας. Αυτόν δεν τον έχω ονομάσει. Έχω ένα άλλο φυτό που το λένε ονούφριο. Θα μπει το δέντρο μας. Αν με καταλαβαίνεις που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, σε γυρνάω για να καταλάβεις. Βρίσκομαι δίπλα στην τηλεόραση. Ναι, στο σαλόνι μας βρίσκομαι. Από εκεί είναι ο καναπές. Εδώ πέρα είναι αυτό εδώ η πολυθρονίτσα που κάθομαι. Και είμαι κόζη και είμαι πολύ σετ με την πολυθρόνα. Και πολύ... Δεν φαίνομαι, κάνω ταιριαστό matching με την πολυθρόνα. Και πάμε να ξεκινήσουμε γιατί δεν ξέρω τι έπαθα σήμερα. Πολύ μιλάω. Είπα να σε πάω λαου-λαου και να ξεκινήσω με οτιδήποτε έχει να κάνει με το στολισμό του σπιτιού που σίγουρα αυτά δεν είναι όλα αυτά που θα έχουμε. Να μην με ακούσει κιόλα. Πάρουμε κι άλλα. Θα πάρουμε κι άλλα που έλεγα. Σηκώνω λίγο. Σακούλα να δεις. Τα αγαπώ. Λοιπόν, πάμε να σου δείξω από πού τα πήρα. Να ξέρετε δεν θα τα βάλω στην περιγραφή γιατί είναι πάρα πολλά και μάλιστα κάποια δεν υπάρχουν και στα site. Απλά θα σας λέω από πού τα πήρα. Εντάξει, ξεκινάω με Jumbo. Λοιπόν, πεθαίνω για αυτούς εδώ. Πεθαίνω, να ξέρετε. Είναι η Νάνη, η Τέλη αυτή με τις μητούλες που δεν έχουν μάτια. Πεθαίνω. Σκέφτηκα να μπουν στο σαλόνι και αυτός είναι ο Αλέξανδρος και αυτή είμαι εγώ. Είμαστε σαν Vikings. Δεν είμαστε λίγο. Συνεχίζω με ένα ακόμα που πήρα από Jumbo. Τώρα θα το δείξω μισό λεπτό. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Το σκέφτηκα για έξω από την πόρτα που γράφει και Welcome, που είναι πάλι ο ίδιος Νάνος. Τον έχω σε πολλές βερσιών. Όχι, πλάκα κάνω. Τον έχω σε αυτή τη βερσιόν μόνο και στο κουκλί που είδατε πριν. Και έχω πάρει και αυτό από IKEA. Αλλά θέλω αυτό να το στολίσω μόνη μου με πορτοκάλια. Θα αποξηράνω πορτοκάλια και τέτοια για να το βάλω στην εσωτερική πλευρά του σπιτιού που ταιριάζει πιο πολύ με τους χρωματισμούς μου, τα πορτοκαλί και όλα αυτά. Για να κάνω αντίβαρο. Θα κρεμάσω δηλαδή ένα σπάγκο από εδώ, ένα σπάγκο από την άλλη πλευρά, θα το περάσω έξω από την πόρτα και θα κάνει αντίβαρο το ένα με το άλλο για να στέκονται. Έτσι ιδέες να σας δίνω. Λοιπόν, επίσης κάτι που εμένα μου χρειάζεται πάρα πολύ είναι για να τυλίγω τα δώρα από τα Jumbo, πάνθινα, περιτυλίγματα, έτσι, χαρτιά περιτυλίγματος. Είναι τελείως καφέ όπως τα βλέπετε, μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί τα στολίζω μετά όπως ακριβώς θέλω εγώ. Πέρσι τα είχα τυλίξει με σπάγκο, δηλαδή είχα πάρει τις καφέ, τις είχα τυλίξει μετά με σπάγκο, τα είχα δέσει και είχα κρεμάσει αποξηραμένα πορτοκάλια. Είχαν βγει πάρα πολύ όμορφα τα δώρα μου. Συνεχίζω με τα λαμπάκια, μπαλάκια, λαμπάκια χαμός, από Practicare. Τα συγκεκριμένα είναι 500 LED λαμπάκια. Εμείς πήραμε... τρόμαξα παιδιά, γράφει εδώ πέρα πράσινο και έχει τικ. Και λέω, πες μου ότι δεν πήραμε πράσινο. Λοιπόν, πήραμε ζεστό λευκό.
Γενικά δεν μου αρέσουν ούτε τα πολύ μπλε, εμένα προσωπικά έτσι, ούτε τα πολύ άσπρα, οπότε πήραμε ένα θερμό λευκό, κάτι ενδιάμεσο δηλαδή. Νομίζω 500 λαμπάκια για το δέντρο μας, το οποίο είναι ένα 80 πήραμε, γιατί εντάξει, να πάει ανάλογα και με το σπίτι μας, μην πάρουμε ένα δέντρο 2-20 και το σπίτι μας είναι μικρούτσικο, έτσι πως είναι μικρούτσικο. Και το σκεφτήκαμε κάπως έτσι. Οπότε ναι, νομίζω 500 λαμπάκια για ένα 80 δέντρο είναι μια χαρά και περισσεύουν κιόλας. Γενικά, να ξέρετε, τα λαμπάκια είναι το μυστικό σε όλο το στολισμό του δέντρου. Πάρα πολύ όμορφα, τρελάθηκα όταν τα είδα πραγματικά. Δύο δέντρα, το ένα μικρό, το άλλο μεγάλο, ξύλινα, από Butler. Εδώ έχω και τιμή να σας πω, 3,99 έκανε το μικρό και 7,99 το μεγάλο. Θεωρώ πως είναι πολύ τίμια και θα μπουν έτσι το ένα μπροστά από το άλλο και μου άρεσαν πάρα πολύ. Πραγματικά νομίζω ότι είναι must have. Δεν ξέρω, πολύ σπίτι μας, πολύ cozy, πολύ μου άρεσαν. Εννοείται θα στολιστούν, έτσι. Δεν το συζητώ καν. Α, εδώ το αγόρι μου αγόρασε από το διάφανο το δεντράκι του, το οποίο είναι LED και αναβοσβήνει. Μισό λεπτάκι να κλείσω το φως να το δείτε. Όχι, δεν αναβοσβήνει, μένει έτσι. Ταν, 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 ταν. Πολύ Christmas edition. Α, αυτό το ξέρω που θα το βάλω. Θα το βάλω εκεί πίσω όταν θα σας κάνω τα βίντεο. Να με βλέπετε, να το βλέπετε πίσω μου. Πολύ ενδιαφέρον. Λεντάκι. Το θέλει δίπλα στο κομωδίνο του. Αυτό έκανε 5,99. Την μπαταρία τη βάλαμε εμείς. Just to know. Συνεχίζω με ένα τέλειο Xmas από Practiker. Μα δεν είναι εξαιρετικό. Απλά να ξέρετε το συγκεκριμένο, βρήκα παρόμοιο, όχι ακριβώς ίδιο, τόσο απλοϊκό, στο Jumbo, πιο φθηνό από ό,τι στο Practiker, να ξέρετε. Αυτό βέβαια μου άρεσε πιο πολύ εμένα από ότι εκείνο. Εκείνο ήταν, νομίζω είχε και λίγα γλυτεράκια, κάτι τέτοιο, αυτό είναι τελείως απλό. Μου άρεσε που είναι τόσο απλό εμένα. Α, κάτι πάρα πολύ χρήσιμο για τα λαμπάκια σας, το πήραμε από τα Jumbo αυτό. Στην ουσία ξέρετε τι είναι, είναι ρυθμιστής για να ανάβουν και να κλείνουν μόνα τους στην ουσία τις ώρες που εσείς τα βλέπετε, γιατί δεν έχει νόημα, ας πούμε, να λείπετε π.χ. στη δουλειά σας ή να είναι μέρα και να είναι ανοιχτά, είναι κρίμα και επίσης μπορεί να γίνει και ζημιά. Οπότε ορίστε, ρυθμιστής έτοιμος και είστε ξέρνιαστοι. Αχ, τρελάθηκα με αυτά. Δεν μυρίζουν, νομίζω ότι μυρίζουν για κάποιο λόγο. Αλλά είναι Christmas edition στα Practiker, τα βρήκα, κεράκια και που μου άρεσαν πάρα πολύ που είναι άσπρο και κόκκινο και πήρα δύο. Και μπορεί να τα κρεμάσω κιόλας να σας πω. Ωραία θα είναι και κρεμαστά. Λέει βαριά ρε γαμότο. Δεν ξέρω. Θα δω. Αλλά μου άρεσαν πάρα πολύ. Από τα Jumbo πήρα να αντικαταστήσω τα κεριά μου. Το συγκεκριμένο μυρίζει κανέλα και... Α, μόνο κανέλα. Ναι, είναι πολύ χριστουγεννιάτικο, αλλά αυτό μυρίζει red berries. Αλήθεια έλεγα. Κόκκινα κεράκια για να τα αντικαταστήσω στην ουσία με αυτά που έχω άσπρα για να μπούμε λίγο πιο πολύ στο κλίμα, έτσι σκέφτηκα. Επίσης πήρα και μεγάλα μακριά για τα... πώς λέγονται αυτά... κυροπήγια μου. Από τα Jumbo τα έχω πάρει και εκείνα τα κεριά τα ψηλά. Επίσης από τα Jumbo πήρα αυτά για να φτιάξω μια κατασκευή που έχω δει στο TikTok με Άγιους Βασίλειδες. Μπορεί να την ανεβάσω και εγώ στο TikTok, γιατί θα το κάνω με παραλλαγή. Οπότε, stay tuned, μπείτε με στο TikTok. Και κλείνω με δύο κουπάρες που πήραμε για τα Χριστούγεννα. Τώρα με ακούτε έτσι, γιατί μετά το φτέρνισμα, έτσι δεν είναι κάτι. Merry Christmas! Και πήραμε δύο τέτοιες. Και θα τις αντικαταστήσω, είναι τεράστιες εν τω μεταξύ. Τις πήραμε 3,99 και τις πήραμε από το διάφανο αυτές. Και μέσα είναι κόκκινες. Πόσο wow κούπες είναι αυτές, πείτε μου λίγο. Για ζεστή σοκολάτα, τέλειο. Λοιπόν, συνεχίζω με μπάλες τώρα. Μόνο μπάλες θα σας δείχνω τώρα. Χαμός θα γίνει. Και ξέχασα να σας δείξω κάτι τελευταίο. Λοιπόν, από διάφανο πήρα αυτό το τόσο Christmas, μα τόσο Christmas και είναι και πλεκτό. Μαξιλαράκι και μάλιστα έχω παραγγείλει από το Shein 4 διαφορετικές μαξιλαροθήκες χριστουγεννιάτικες για να βάλω στα μαξιλάρια μου και αυτό θα είναι το κεντρικό και πιστεύω θα βγουν πάρα πολύ όμορφα και μπορώ να σας βγάλω και μια φωτογραφία να το δείτε σίγουρα, που σίγουρα θα το κάνω και εγώ σκεφτόμουν γενικά αν θα σας ενδιέφερε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια να σας κάνω και vlog το στολισμό μας.
να μου γράψετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με γυάλινες, τις πιο ακριβές δηλαδή που έχω, μπάλες που πήρα φέτος, και θα συνεχίσω με πλαστικές και ξύλινες και διάφορα τέτοια που έχω πάρει. Α, πρώτα και κύριε, έχω και κάτι άλλο εδώ πέρα. Μαζί με τις κούπες που σας έδειξα από το διάφανο, πήραμε και αυτό εδώ πέρα. Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει και ένα καπάκι. Τώρα αυτό, πού είναι το καπάκι δεν ξέρω. Τέλος πάντων είναι για να βάζεις τα cookies, αλλά πού είναι το καπάκι του. Δεν ξέρω. Συνεχίζω παρόλα αυτά. Να μην χρονοτρύπω. Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω τι ανοίγω. Θα έχω και τυλιγμένα έτσι τα γυάλινα για προστασία. Αχ ναι, πέθανα σας λέω. Με αυτές εδώ τις μπάλες, δεν μπορούσα να αντισταθώ ρε παιδί μου να μην τις πάρω. Δείτε πως είναι μέσα. Είναι φανταστικές, τύπου μπόχο και έτσι. Ταιριάζουν πάρα πολύ με το σπίτι μας. Οι συγκεκριμένες είναι από τα Butler, έκαναν 6 ευρώ η μία για να καταλάβετε. Γι' αυτό πήρα μόνο 2 τέτοιες, ήμουν πολύ κυρία. Αλλά και πάλι πολύ ακριβές, παιδιά. Δεν ξέρω αν αξίζει. Μετά σκέφτηκα και άρχισα να ψάχνω για απλές διάφανες να τις γέμιζα εγώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκα απλές να πουλάνε. Τώρα σε ποια μαγαζιά θα μπορούσε να είναι και πόσο οικονομικά θα σου βγούνε, δεν το ξέρω αυτό. Συνεχίζω με μια τέλεια που πήραμε από τα Jumbo. Αυτή είναι τεράστια και μάλιστα έχει και από κάτω τέτοιο. Αχ, μισό να βγάλω την ασφάλεια να σας το δείξω. Και ανάβει μέσα. Μισό λεπτάκι να σας κλείσω πάλι το φως να το δείτε. Πόσο φανταστική είναι. Δείτε τι τέλεια, δηλαδή δεν είναι εκπληκτική. Wow. Έχει μέσα κουκουνάρια, χιόνια και κάτι άλλο σε κλαδάκια έτσι, πολύ ωραία. Αυτή να σας πω την αλήθεια δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο την πήραμε, αλλά Jumbo είναι μωρέ, πόσο ακριβή να ήτανε. 4. Γιατί δεν μιλάς. 4. Αγάπη μου, θυμάσαι που αυτό εδώ είχε ένα καπάκι. Δεν υπάρχει το καπάκι. Τέλος πάντων, τέλεια μπάλα. Α, εκπληκτικό. Ένα τεράστιο κουκουνάρι από τα Butler, 2,99, και το έχουν πιάσει από πάνω με σπάγκο. Ναι, είναι τέλειο για διακοσμητικό. Μου άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά. Η τιμή είναι αυτό που είδατε. Μου άρεσε πάρα πολύ που είναι τόσο μεγάλο. Για να καταλάβετε το πόσο μεγάλο είναι αυτό το κουκουνάρι. Τρελάθηκα. Συνεχίζουμε μπαλίτσες. Δεν ξέρω αν θα το βάλω το κουκουνάρι στο δέντρο. Ίσως το βάλω και σε κάπου αλλού. Α, η ίδια που σας έδειξα πριν, άλλη μία που έχω, εδώ, όπως η προηγούμενη. Αυτή έχει λίγο πιο πολλά μοβ μέσα. Αυτή τη λάτρεψα επίσης από τα Butler. Δείτε την λίγο πώς είναι. Είναι ημιδιάφανη, έτσι ένα γκρι πολύ ωραίο, φαίνεται και το ring light μέσα τώρα, γιατί είναι σαν καθρεφτίζουν πραγματικά. Τη συγκεκριμένη την πήρα 4,99, είναι μεγάλη, μία πήρα. Γενικά τα στολίδια που πήρα από Butler είναι επιλεκτικά, γιατί ήταν ακριβούτσικα η αλήθεια είναι, αλλά με τρέλαναν, οπότε τα πήρα. Α, και τι άλλο έχω εδώ μέσα, τίποτα από IKEA, αυτά εδώ τα 3 στολιδάκια, πολύ απλά, πολύ απλοϊκά. Αυτά μπορεί να τα ζωγραφίσω κιόλας, θα το δω, θα το σκεφτώ. Εντάξει, δεν τρελάθηκα κιόλας, αυτά τα συγκεκριμένα δεν ξέρω καν πόσο κάνανε, μπορεί να κάνει και 3 ευρώ ας πούμε. Πλάι. Αλλά είναι ξύλινα, είναι πολύ όμορφα η γήινα. Λοιπόν, και καθώς είχαμε πάρει διάφορες μπάλες, σκεφτόμουν το πώς θα γεμίσω το δέντρο μου να φαίνεται, ρε παιδί μου, και γεμάτο και όμορφο. Και ψάχνοντας, πάμε στα Jumbo και πήρα αυτήν εδώ την κούτα, την κουτάρα μάλλον, η οποία είχε 9,99 και έχει πάρα πολλές και διάφορες μπαλίτσες. Μου άρεσαν πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, γιατί ούτε είναι πολύ χρυσές, είναι ένα ασπρομπεζοχρυσό ένα πράγμα, δεν είναι το χρυσό χρυσό, γιατί είχε και άλλες που κιτρίνιζαν και εκείνες δεν μου πολύ αρέσουν για τη δικιά μας διακόσμηση, αυτή ταιριάζει ας πούμε στο σπίτι μας, και στην ουσία αυτές είναι οι που θα γεμίσουν το δέντρο. Τώρα όμως, οπα, σε κούνησα κιόλας, έχω εδώ πάρει από το Jumbo, αρχικά πάρα πολύ χρήσιμο, αυτό εδώ το κουτάκι, 7,99. Και έχω βάλει όλες τις μπάλες που πήραμε γενικά εδώ μέσα και που δεν, είναι έχουν κίνδυνο να σπάσουν. Λοιπόν, από Practiker πήρα αυτές εδώ, οι οποίες μέσα έχουν αστερίς. Αχ, δείτε τι όμορφες που είναι. Αστεράκια,
πολύ μικρά, 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 μικρά. Δεν είναι γυάλινες, είναι πλαστικές. Οπότε μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, πήρα 4 τέτοιες. Δείτε τις πως είναι αυτές. Με διαφάνειες δηλαδή στο εσωτερικό. Σαν να έχουν πάνω κολλημένα φύλλα χρυσού. Αλλά δεν είναι ακριβώς χρυσά. Είναι αυτό το best gold που σας λέω. Που μου αρέσει εμένα. Πόσες τέτοιες πήραμε. 3 και μπορεί να έχω και άλλη μία νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να τα παίρνω όλα 4-4, δεν είμαι πολύ σίγουρη. Πήρα επίσης αυτό εδώ που είναι σαν να είναι μπουκάλι με φελό και έχει μέσα αστεράκια. Είναι φανταστικά. Δηλαδή πεθαίνω. Αν και αυτά δεν τέριαζαν πολύ τα αστεράκια, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το μπουκάλι με το φελό. Και μου τέριαζε όλο το υπόλοιπο, οπότε δεν με ένιαξε. Και το ίδιο το πήρα με μικρά κομφετάκια μέσα, τα βλέπετε αυτά. Μα δεν είναι φανταστικά. Και όλα αυτά είναι plexiglass, να ξέρετε, plexiglass λέω. Πλαστικό. Πλαστικούρο. Και αυτό εδώ πέρα, που αυτό έχει μέσα σαν χιόνια, είναι άσπρα δηλαδή, και έχει απ' έξω το δεντράκι του. Στην ίδια κατηγορία, όλα αυτά τα έχω πάρει από το Practiker που σας δείχνω τώρα, θα σας πω αν αλλάξω εταιρεία. Πήρα και αυτό. Και αυτό. Πόσο έχω πάρει, Θεέ μου. Και αυτό, ίδιο με το προηγούμενο. Ναι, νομίζω εδώ σταματάμε σε αυτά που μοιάζουν μεταξύ τους. Και συνεχίζω με χρυσά, πάλι ψιλομοιάζουν με τα προηγούμενα. Είναι έτσι μέσα. Πράκτικε πάλι. Και αυτό. Ελπίζω κάπως όλα αυτά να συνδυαστούν πάνω στο δέντρο μας και να μην φαίνεται κιτσουλιά. Τώρα σας βγάζω τα παρόμοια για να τα κάνουμε έτσι μια ομάδα. Και αυτό πήρα από το Practiker, είναι ίδιο με το άλλο. Α, μετά είχε στο Practiker επίσης αυτό, το ίδιο δηλαδή που πήρα με τα άσπρα, που είναι σαν μπουκαλάκι, με τα χρυσά μέσα. Για να δω. Α! Καθόλου καλό. Μόλις μου άνοιξε μια μπάλα μέσα, η οποία έχει τέτοια κομφετή. Ξυσώθηκε η μπάλα. Ήταν αυτή εδώ. Λοιπόν, αυτές τις πήρα από το Jumbo. Θυμίζουν πάλι έτσι. Πώς το λένε. Σαν εκείνη τα μπόκο που σας έδειξε. Απλά δεν είναι γυάλινα αυτά. Αυτά είναι όλα πλαστικά. Και αυτά είχαν 99 λεπτά το ένα. Οπότε αν για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, θέλετε κάτι τέτοιο, αλλά θέλετε κάτι πιο οικονομικό, ορίστε Jumbo σας έχω. Έτοιμη. Αχ, τώρα δείτε εδώ τι έχω πάρει. Λοιπόν, έχω πάρει διάφορα τέτοια τεράστια στολίδια. Γιατί έπαθα σοκ, κοκομπλόκο, ξύλινα τέτοια, χαμός, χιονονιφάδες, κουδούνια. Όλα αυτά θέλω και να τα κρεμάσω στο δέντρο μου, αλλά δεν θέλω κιόλας να τα κρεμάσω στο δέντρο μου. Θέλω και λίγο να τα βάλω σε κάπου αλλού, έτσι, σαν στολίδια. Θα δω όμως. Εδώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Practiker όλα. Ναι, όλα Practiker μέχρι στιγμής. Αχ, ένα εξαιρετικό δεντράκι που δεν σας το έδειξα πριν. Αχ, τι έχει γίνει εδώ. Στολίδια. Λοιπόν, επίσης Practiker, δείτε το λίγο πως είναι. Δεν είναι φανταστικό. Και έχει κορμό ξύλου κανονικού κάτω. Επίσης έχω πάθει κακό με αυτές τις καρδιές από Practiker. Δείτε τις λίγο πως είναι. Δεν είναι φανταστικές. Με το σπάγκο τους από πάνω. Και νομίζω είχε και αστέρι, ναι. Να το και το αστέρι. Εντάξει. Έχω πάθει κακό. Νομίζω είναι τα αγαπημένα μου στολίδια αυτά. Αυτά τα 3 σίγουρα. Αν ακούς και εσύ το καμπανάκι, τότε πιστεύεις στον Άι Βασίλη. Αυτά εδώ τα πήρα για να τα κρεμάσω από πάνω μέχρι κάτω στο δέντρο μου. Αυτά τα πήρα από Jumbo. Και αυτά από Jumbo. Όχι, κάτι λάθος σας έχω πει τώρα, παιδιά, περιμένετε. Λοιπόν, αυτά σίγουρα είναι από Jumbo. Τα βλέπετε με τις χιονονιφάδες, τα ξύλινα, τα απλά, με το κουδουνάκι κάτω. Λοιπόν, πήρα 3 τέτοια. Αυτά είπαμε θα τα κρεμάσω από πάνω μέχρι κάτω, εντάξει. Καθίστε να τα ξεκαθαρίσουμε. Εδώ είσαι, τέλεια. Αυτό όμως, το πήραμε από το Practiker, ναι. Αυτό το έχουμε πάρει από το Practiker, εν τέλει, με τα δεντράκια και όχι από το Jumbo.
Και σκέφτηκα αυτά κάπως να τα ενώσω έτσι ώστε να φτάνει μέχρι κάτω στο δέντρο, γιατί δεν είναι τελείως μακριά. Θα δούμε πώς θα το κάνω. Είναι αυτά εδώ. Τα κλαπατσίμπανα που λέει η μαμά μου. Αχ, δείτε τι όμορφο αγγελουδάκι. Μην νομίζετε κι εγώ, ξεχνάω ότι έχω πάρει έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι ξύλινο, πρωτότυπο. Σίγουρα. Μου άρεσαν επίσης αυτές οι κουκουνάρες από IKEA, οι οποίες ήταν εξάδα. Είναι τύπου πλεκτές, αν τις βλέπετε πως είναι. Μου άρεσαν έτσι για να δώσουν ένα άσπρο μπέζ εφέ στο δέντρο. Και νομίζω ήταν και πολύ οικονομικές, δεν τα θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο κάνανε. Α, τέτοιο με δεντράκι έχουμε κι άλλο. Κι άλλο. Α, τρία πήρα, μπράβο μου, καλή είμαι. Επίσης πήραμε... Α, δεν το θυμόμουν αυτό. Το Merry Christmas αυτό. Θυμόσουν εσύ. Εγώ όχι. Από Practiker. Merry Christmas. Αυτός έχει ένα δέντρο πίσω. Σαν εμάς σήμερα. Μόνο που εμείς δεν πήγαμε με τον Τάτσου. Και δεν πήραμε και αληθινό δέντρο φυσικά. Α, να την τέταρτη μπάλα που σας έλεγα στην αρχή. Επίσης, αυτό εδώ εμβόλυμο το πήρα από το πλαίσιο γιατί μου άρεσε. Είχε 99 λεπτά. Δεν είναι φανταστικό. Και η μαμά, α, όχι, και ακόμα ένα, και αυτό που το πήρα από το Practiker, χωρίς λόγο και τι, είναι μια χιονονιφάδα, μου άρεσε, δεν ξέρω τι πήρα. Και η μαμά μου μας πήρε σήμερα, μου τα έφερε κιόλας, δωράκι, τόσο από όλα τα δωράκια που έχει κάνει. Αυτό, αυτό και αυτό, με τον Νέι Βασίλη, γιατί της άρεσαν λέει. Λοιπόν, το αστέρι μας, το κλασικό αστέρι του Τζάμπο, πολύ κλασικό, εικονογραφημένο νιώθω. Τα-τα-τα-ταν. Και φυσικά πήρα και μια κάλτσα από το διάφανο, κάπου θα τη στολίσω. Και νομίζω αυτό το haul έφτασε στο τέλος του. Σας έδειξα ό,τι πήραμε και δεν πήραμε. Χαμούλης. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, ενεργοποιήστε και το καμπανάκι. Βρείτε με και στο Instagram για να δείτε διάφορα από αυτά που κάνουμε και ανεβάζουμε. Και τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Γράψτε μου αν θέλετε να κάνουμε το στολισμό του δέντρου μας βίντεο. Και εγώ θα σας το κάνω. Μέχρι τότε σας φιλώ, να περνάτε όμορφα και τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Φιλάκια πολλά!